Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Φιλόδοξος ο νέος προπολογισμός του 2018, ο οποίος κατατέθηκε χθες στη Βουλή, αφού προβλέπει ανάπτυξη 2,5% και πρωτογενές πλεόνασμα 3,8%. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά είναι ένας προϋπολογισμός, ο οποίος αν εκπληρωθεί, προφανώς σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία έχει μπει σε μια άλλη τροχιά. Αυτά τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Μιλάμε για υπερπλεόνασμα πολύ περισσότερο από ό,τι έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς. Και υψηλότατη ανάπτυξη. Από εκεί πέρα όμως αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αν. Και το λέω αυτό γιατί βλέποντας και τα επιμέρους στοιχεία, τουλάχιστον στο κομμάτι των εσόδων, φαίνεται ότι είναι αρκετά αισιόδοξο. Σε απόλυτους αριθμούς μιλάμε περίπου για όσα φορολογικά έσοδα είχαν προϋπολογιστεί και πέρυσι. Το οποίο όμως είναι αρκετά δύσκολο να γίνει, καθώς γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε χρονιά οι φορολογικές επιβαρύνσεις πολλαπλασιάζουν, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων είναι περιορισμένη. Είναι ξεκάθαρο ότι σε πολύ μεγάλες κατηγορίες έχουν φτάσει τα πράγματα στα ωριά τους. Ένα κομμάτι βέβαια το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει αρκετά έσοδα από την φορολόγηση Airbnb, των βραχυπρόθεσμων μισθών, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για την Airbnb και μιλάμε και για επιπλέον φορολογήσεις σε μισθούς συγκεκριμένων κατηγοριών όπως είναι οι δικαστικοί και οι βουλευτές. Αυτά είναι περισσότερα από 400 εκατομμύρια, οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό νούμερο. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και το θέμα της πραξιμότητας, γιατί καλά τα λέμε όλα αυτά, καλά τα προβλέπει ο προϋπολογισμός, είναι τα νούμερα, είναι ο ένφια, είναι οι άμεσοι φόροι, είναι μια σειρά από έσοδα που περιμένει να πάρει η κυβέρνηση από αυτόν τον προϋπολογισμό. Έχει δείξει όμως η ζωή ότι από αυτά που έχουμε στα χαρτιά με αυτά που βλέπουμε στην πραγματικότητα απέχουν παρασάγκας. Ως προς το κομμάτι των δαπανών, έχουμε περίπου 2 δισεκατομμύρια λιγότερες δαπάνες. Αυτό σημαίνει μείωση δαπανών κατά βάση στο δημόσιο τομέα. Μένει να δούμε πώς θα υλοποιηθεί αυτό. Και ένα άλλο κομμάτι που έχει ενδιαφέρον και δείχνει μια αλλαγή πλαίσιο και για την κυβέρνηση είναι η προσέγγιση απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις. Ο προϋπολογισμός ουσιαστικά ευλογεί τις ιδιωτικοποιήσεις, λέει πόσο θετικές είναι για την οικονομία και πόσο μπορεί να προσθέσει στην οικονομία το γεγονός ότι μια σειρά από επιχειρήσεις ή περιουσιακά στοιχεία θα περάσουν στα χέρια ιδιωτών από το δημόσιο. Αυτό δεν μας το έχει συνηθίσει, να πούμε την αλήθεια. Η κυβέρνηση μένει βέβαια και αυτό να το δούμε να υλοποιείται. Κρατάμε μικρό καλάθι προς αυτό, γιατί και στο παρελθόν είχαμε δει διακηρύξεις για μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι στην περίπτωση του ΤΑΙΠΕΔ και γενικού και του Υπερταμείου αντιστοίχως έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Άρα, εν κατακλείδη, μιλάμε για όπως πολύ σωστά είπε, σε έναν αισιόδοξο προϋπολογισμό. Έχει πάρει κάποιες προβλέψεις που μόνο υπό συνθήκες μπορούν να επιτευχθούν. Αν όμως γίνει κάτι τέτοιο, σίγουρα θα μιλάμε για μια νέα σελίδα στην ελληνική οικονομία το 2018.